Ευχαριστώ. Σε μια όμορφη μέρα και μια όμορφη πόλη γεμάτη τουρίστες. Μάλιστα. Για πείτε μου, θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε ένα, δύο, τρία πολιτικά ερωτήματα και τα οικονομικά και φυσικά. Μετά να πάμε, θα έρθω στα δικά σας γιατί έχουμε πολλά να πούμε για τον τουρισμό. Από το debate των πολιτικών αρχηγών προχτές, κύριε Υπουργέ, το θέμα που συζητείτε μέχρι και σήμερα και προκαλεί, έτσι θα έλεγα, αρκετές εντάσεις είναι το θέμα των υποκλοπών. Θέλω το σχόλιο σας και για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και για τις αντιδράσεις και του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Ακούστε, καταρχάς, έχω εκφράσει την άποψή μου δημοσίως στην Ξάβου για μία ακόμη φορά. Είναι καλό και σωστό και θεμητό στα πλαίσια της δημοκρατίας να γίνονται debate και να υπάρχουν με την έκθεση των επιχειρημάτων κάθε αρχηγού, κάθε κόμματος, κάθε παράταξης, το πρόγραμμα, τι έκανε, τι θα κάνει, οι δυνατότητες να κρίνουν και να συγκρίνουν οι πολίτες. Οπότε καλώς έγινε, έστω και έτσι όπως έγινε. Θα ήθελα να. Μάλιστα. Ήταν ένα πιο ελεύθερο debate. Θα μπορούσε να ήταν πιο ελεύθερο. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί. Ξέρω ότι έχετε και εσείς δεν έχετε θέμα. Να είναι πιο ανοιχτό λιγάκι, πιο ελεύθερο λιγάκι. Να μην είναι αυτό τόσο το. Ξέρετε. Πρέπει να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός πήγε σε κάθε συζήτηση ημερησίας διατάξεως στη Βουλή για όλα τα μείζωνα θέματα και απάντησε και αντιπαρατάθηκε με επιχειρήματα, αν θέλετε, στον αρχικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων καθόλου τη διάρκεια της τετραετίας. Θυμάμαι εγώ πλήστες συζητήσεις την εποχή της πανδημίας και συζητήσεις για τις παρακολουθήσεις που αναφέρεται και συζητήσεις για την οικονομία, για όλα τα μείζωνα θέματα. Άρα δεν είδα πουθενά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εγώ να λείπει από τις συζητήσεις μέσα στο κοινοβούλιο με τηλεόραση και άρα δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλοι οι Έλληνες. Καλώς έκανε και πήγε και στο debate. Με ρωτάτε για το θέμα των παρακολουθήσεων και γι' αυτό έχω τοποθετηθεί δημοσίως. Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις πυλώνες στη δημοκρατία. Εκτελεστική εξουσία, νομοθετική και δικαστική. Το θέμα βρίσκεται στη δικαστική εξουσία και καλώς και πρέπει οι εισαγγελείς, οι δικαστές να καταλήξουν στις ευθύνες αυτών που τις έχουν για το θέμα των παρακολουθήσεων. Προφανώς σε θεσμικό επίπεδο και νομοθετικό επίπεδο, σε ό,τι έχει να κάνει με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο Υπουργός και η κυβέρνηση έχουν κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν προκειμένου να τη θωρακίσουν περαιτέρω. Από εκεί πέρα είμαι υπέρ της ελευθερίας, είμαι υπέρ της δημοκρατίας. Θεωρώ ότι τίποτε δεν πρέπει να μείνει στη σκιά και όλα πρέπει να βγουν στο φως. Αλλά έχει να κάνει πλέον με την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία σέβομαι, τιμώ. Δεν έχω ποτέ σχολιάσει ούτε ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη όταν συλλαμβάναμε τους τρομοκράτες και είχαμε επιτυχίες στο βαρύ ποινικό έγκλημα και συνεργαζόμουν με εισαγγελείς και δικαστές. Ούτε ως Υπουργός Υγείας στην απίστευτη κρίση της πανδημίας που αντιμετωπίσαμε, ούτε φυσικά τώρα ως Υπουργός Τουρισμού. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να περάσω σε ένα ακόμα θέμα που συζητείται και αυτό πάρα πολύ, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Είναι αυτό που λέμε για την κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων, κύριε Υπουργέ. Έκανε μία πρόταση ο Πρωθυπουργός στο debate να κοστολογηθούν από μία ανεξάρτητη αρχή τα προγράμματα όλων των κομμάτων. Και επισήμως να δοθεί πόσο κοστίζει το κάθε πρόγραμμα, είπαμε είτε για την Επιτροπή της Βουλής, είτε για την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε για το Λογιστήριο του Κράτους. Σήμερα άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να το δέχεται αυτό και λέει να στείλουμε τα προγράμματά μας να κοστολογηθούν. Εσείς τι λέτε? Νομίζω ότι είναι λογικό. Η κοινή λογική δεν μπορεί να χαθεί. Εδώ προεκλογικά ακούμε γενικώς σημεία και τέρατα και ειδικώς. Αισθανόμαστε ότι εμάς το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο και μετρημένο. Παραδείγματος χάρη, ο τουρισμός φέρνει ανάπτυξη, η ανάπτυξη φέρνει θέσεις εργασίας. Υπάρχει υπερπλεόνασμα τον τουρισμό να το μοιράσουμε στις κοινωνικές ομάδες, στις αδύναμες που έχουν ανάγκη μέσα στην πρωτεύουσα και στην χώρα. Άρα είναι θεμητό και τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ και όλων των κομμάτων να μπουν στο πλαίσιο και στη βάσανο ενός θεσμού. Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος αυτή, είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είναι η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα προκειμένου να ξέρει και ο κόσμος. Ποιος φτιάχνει, έχει πρώτα απ' όλα περιθώριο και αισθάνεται ότι θα είναι την επόμενη μέρα κυβέρνηση. Άρα ρεαλιστικά μιλάς στους Έλληνες ότι μέλη γενέστε και δίνει αισιοδοξία και ελπίδα όπως κάνουμε εμείς πιστεύω. Και όποιος πετάει απλά νούμερο στο τραπέζι και υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες. Πέρασαν οι εποχές νομίζω που υποσχόμασταν τα πάντα στους πάντες ως πολιτική και αυτό είχε κάποιο όφελος, κάποιο κέρδος, έστω μικροπολιτικό και κομματικό, λέω εγώ. Νομίζω ότι οι πολιτικές που υπηρετήσαμε είναι εθνικές πολιτικές και αυτή η σοβαρότητα απαιτείται για τα μείζωνα θέματα.